Κυρία συνάδελφε, είχα σκοπό να ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα την πρωτολογία μου, απαντώντας στην τουρκική προπαγάνδα και στην αναπαραγωγή της από διάφορους που αναφέρεται στον τρόπο προστασίας των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η επικαιρότητα με υποχρεώνει να αναφερθώ στο σημερινό περιστατικό στη Λέσβο, όπου η Τουρκία επέτρεψε κατά παράβαση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του 2016, σε μια βάρκα με 13 ανθρώπους να ξεκινήσει από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, δεν τη διέσωσε όπως έπρεπε μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα και αναγκάστηκε η ελληνική ακτοφυλακή, η οποία βάζει πρώτα απ' όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, να εισέλθει στα τουρκικά χωρικά ύδατα, να διασώσει 10 ανθρώπους και δυστυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αγνοούνται ακόμα 3 άνθρωποι εντός τουρκικών χωρικών υδάτων. Μέχρι που ήρθα στη Βουλή, δεν είχα ενημέρωση ότι η Τουρκία είχε ανταποκριθεί σε αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην ουσία της ερώτησής σας. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Δεν θέλουμε να είμαστε η πύλη εισόδου για τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε στερήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τους λαθρέμπορους ανθρώπινου πόνου που λειτουργούν στα ανατολικά της χώρας μας. Από εκεί και πέρα η χώρα μας έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Και υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί, υπάρχει διεθνές δίκαιο που προδιαγράφει συγκεκριμένα τι η χώρα μας έχει δικαίωμα να κάνει. Προστατεύουμε λοιπόν τα σύνορά μας με αποτέλεσμα το τελευταίο 12μηνο οι ροές προς τα ελληνικά νησιά να έχουν μειωθεί κατά 96%. 1.200 μόνο αφίξεις μέσα στο 2021. Σας θυμίζω, κυρία Κομνηνάκα, όταν εφαρμόζαμε μια πολιτική, η προηγούμενη κυβέρνηση, που δεν προστάτευε με τον ίδιο τρόπο τα θαλάσσια σύνορά μας, μόνο σε μία μέρα, το 2015 στη Λέσβο, είχαμε πάνω από 10.000 αφίξεις, με τον κίνδυνο να εγκλωβιστούν εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα μας. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Αναφορικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει πολλές επικοδομητικές προτάσεις πώς μπορεί η Frontex να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας της. Και να σας θυμίσω ότι η Frontex είναι ένα ένοπλο σώμα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή του είναι συγκεκριμένη, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Και συγκεκριμένα λοιπόν στη σελίδα 5 γράφει ότι η αρμόδια επιτροπή, υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν βρήκε αποδείξεις για την συμμετοχή της Frontex σε οποιοδήποτε pushback. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι χώρες έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τα σύνορά τους. Αποτέλεσμα, ο ΣΥΡΙΖΑ μας άφησε στα ελληνικά νησιά την ημέρα των εκλογών του 2019 17.000 εγκλωβισμένους ανθρώπους. Σήμερα αυτός ο αριθμός έχει περιοριστεί σε 6.500. Αλλά να σας δώσω και μια σκέψη για τη δευτερολογία σας. Φαντάζομαι αν είστε υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων, τότε θα είστε και υπέρ της δημιουργίας πολλαπλών νέων δομών στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν προτείνετε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξαναδείτε τη Μόρια στη Λέσβο, ή αν θέλετε να ξαναδείτε τη Βιάλ στη Χίο, ή αν θέλετε να ξαναδείτε το Βαθύ στη Σάμο με 7.000 άτομα μέσα στην πρωτεύουσα του νησιού, το οποίο Βαθύ, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, κλείνει στις 30 Σεπτεμβρίου οριστικά, αφού στις 18 Σεπτεμβρίου θα εγκαινιαστεί η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου. Ευχαριστώ πολύ.